Ανοίξαμε την ερώτηση πώς ονειρεύεστε λοιπόν την αγορά της Κυψέλης. Ελάτε να καταθέσετε τις προτάσεις σας. Αυτό δεν θέλαμε να το κάνουμε με τον παραδοσιακό τρόπο διαβούλευσης, που είναι συνήθως ένα ερωτηματολόγιο των ανθρώπων προς τις αρχές, αλλά σε ένα συμμετοχικό παιχνίδι, όπου άνθρωποι έρχονται και σχεδόν παίζουν τις ιδέες τους, δηλαδή έρχονται, υπάρχουν πίσω μου ίσως να βλέπετε οικαστικούς που κατασκευάζουν τις ιδέες που προτείνονται. Μετά με την ιδέα τους περνάνε την έκθεση, όπου εκεί βλέπεις την ιστορία της αγοράς της Κυψέλης και του κτηρίου και τι έγινε. Μετά περνάς από τους όρους που δίνει η χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για μια μεικτή χρήση του κτηρίου, που θα έχει εμπορικές, πολιτιστικές δραστηριότητες και υπηρεσίες του Δήμου μαζί να συστεγάζονται. Και στο τέλος καταθέτουν την ιδέα τους σε μια μεγάλη, έτσι, ζωντανή κάτωψη του κτηρίου, στο τελευταίο στάδιο της πίστας, όπου βλέπουν, έτσι, ορατά την ιδέα τους στεγασμένη στο φανταστικό, ας πούμε, μελλοντικό κτίριο, ώστε να έρθουμε όλοι πιο κοντά στην πραγματικότητα αυτού του πράγματος. Και βέβαια μέσα από αυτή τη διαδικασία γνωρίζονται, γελάνε, έχει μουσική, περνάνε ωραία, δηλαδή γεννιέται μια δυναμική συνεργασίας που είναι και ο στόχος αλλά και η προϋπόθεση ώστε να βρούμε και να εφεύρουμε αυτό το μελλοντικό μοντέλο διαχείρισης, βιώσιμης διαχείρισης του κτηρίου αυτού.